Να καλησπερίσω και να καλωσορίσω στην εκπομπή μας τον κύριο Κώστα Ραβιάκη, ο οποίος είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος, με την παράταξη μπροστά για το Δήμο Μηνώα Παιδιάδος με τον κύριο Φραγκάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Και εσάς και τα τηλεθεατά σας. Και είμαι και πολύ χαρούμενη που είστε εδώ μαζί. Τα λέγαμε και στο διάλογο. Από κάποιο διάστημα, ναι. Να το ομολογήσουμε και στον κόσμο, γιατί συναντιόμαστε και πάλι μετά από αρκετά χρόνια. Τέσσερα χρόνια είμαι όταν. Είστε συνταξιούχος 4 χρόνια. Όταν περάσαν κιόλας 4 χρόνια. Εγώ πρωτομπήκα στη δημοσιογραφία το 2008, ήσασταν από τα πρώτα πρόσωπα που γνώρισα. Έχετε διατελέσει και διοικητής των πυροσβεστικών υπηρεσιών και είχαμε και μια άριστη συνεργασία. Πάντα. Χαίρομαι λοιπόν που είστε εδώ. Παρομοίως εγώ, δική μου χαρά. Καταλαβαίνω ότι θα συζητήσουμε και για ζητήματα πολιτικής προστασίας, γιατί νομίζω ότι τα ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτά τα θέματα. Όχι νομίζω, είμαι σίγουρη ότι τα ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτά τα θέματα. Θα συζητήσουμε όμως και για αυτοδιοίκηση. Και η αλήθεια είναι ότι όταν διάβασα το όνομά σας, κύριε Ραβιάκη, όχι γιατί δεν γνωρίζω ότι είστε ένας άνθρωπος ο οποίος είστε πάρα πολύ δραστήριος, είστε δραστήριος. Πλαγήκατε. Αλλά είπα γιατί ο κύριος Ραβιάκης στην αυτοδιοίκηση, και δεν ήταν κακή έκπληξη, ήταν καλή έκπληξη. Θετική έκπληξη, μπορώ να πω. Έτσι. Λοιπόν, η απόφαση για την κάθοδο μου στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Δήμου Μηνώα με τον κύριο Φραγκάκη είναι απόρρια της αγάπης που έχω για τον τόπο μου και της απόφασής μου να γίνω ενεργός πολίτης. Πιστεύω ότι οι κοινωνίες πρέπει να απαντήσονται από άτομα που να είναι ενεργά όσον αφορά τη συμμετοχή τους στα κοινά προβλήματα του τόπου τους. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω ότι από τη θέση τη δικιά μου και από την εμπειρία που διαθέτω, τις γνώσεις, την εμπειρία όσον αφορά την διοίκηση, νομίζω ότι μπορώ να προσφέρω και να είμαι ωφέλιμος στον τόπο μου. Και γι' αυτό το λόγο, εξάλλου, κατεβαίνω σαν υποψήφιος στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Τι σας είπε ο κύριος Φραγκάκης και σας έπεισε, τι ήταν εκείνο που το χαρακτηριστικό μάλλον που αναγνωρίσατε σε εκείνον? Για να είμαι ειλικρινής, δεν ήθελα να κατέβω στις εκλογές. Μετά όμως που γνώρισα τον κύριο Φραγκάκη, τον αξιολόγησα θετικά. Δηλαδή, μπορώ να πω ότι ένας κύριος με τα όλα του, ένας άνθρωπος άξιος, σοβαρός, εργατικός, θυμίος, καλός επιχειρηματίας, κατά γενική ομολογία βέβαια. Έχουμε κοινό όραμα για το Δήμο μας, κοινή αγάπη για το Δήμο μας και μας διακρίνει και τους δυο ένα αίσθημα ανιδιοτέλειας. Όλα τα παράνομα για μένα ήταν τα κριτήρια και τα εχέγγυα για να κατέβω στις εκλογές τις τοπικές. Έτσι λοιπόν αποφάσισα να κατέβω τον κύριο Φραγκάκη σήμερα με τα παραπάνω, γιατί πιστεύω ότι ο κύριος Φραγκάκης είναι ο πλέον ικανός από τους υποψηφίους στο Δήμο Μηνώα για να λύσει τα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας του Δήμου μας. Εξάλλου πιστεύω ότι ένας επιχειρηματίας επιτυχημένος δεν μπορεί παρά να γίνει και δήμαρχος επιτυχημένος. Mm-hmm. Έχει να κάνει λοιπόν και με το κομμάτι της διοίκησης, της σωστής διαχείρισης και διοίκησης τα λοιπά. Mm-hmm. Είναι στις προτεραιότητές σας, κύριε Ραβιάκη, το κομμάτι της πολιτικής προστασίας ως διοικητής των πυροσβεστικών υπηρεσιών και με τόσα χρόνια στην υπηρεσία, γνωρίζετε σπιθαμή προς σπιθαμή την Κρήτη. Γνωρίζετε και τον δικό σας, τον Δήμο. Γνωρίζετε ότι ενδεχομένως έχει και προβλήματα σε ό,τι έχει να κάνει με την πολιτική προστασία. Έχετε εντοπίσει και θέλετε εκεί να επικεντρωθείτε? Ναι, νομίζω ότι ο θεσμός της πολιτικής προστασίας είναι ένας παρεξηγημένος και παραγωγισμένος θεσμό, μπορώ να πω, από όλες τις κοινωνίες τοπικές. Mm-hmm. Και δεν δίνεται ιδιαίτερη βάση και σημασία στο θεσμό αυτό. Όμως, εγώ έχω σαν πρόθεση και σκοπό και λόγω εμπειρίας διαχείρισης συμβάντων αρμοδιότητας πολιτικής προστασίας και κυρίως συμβάντα που έχουν σχέση με έκτακτες ανάγκες και καιρικά φαινόμενα έντονα, να έχω σκοπό και στόχο να οργανώσω επί το καλύτερο το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου μας. Διότι σκοπός της πολιτικής προστασίας και εξ αυτού φαίνεται και η σπουδαιότητα του ρόλου της πολιτικής προστασίας είναι η προστασία της ζωής, της περιουσίας των πολιτών και του κράτους από τους φυσικούς κινδύνους, από τις φυσικές καταστροφές. Mm-hmm. Από αυτό και μόνο το γεγονός προκύπτει η υποχρέωση και η ανάγκη να σταθούμε πολύ σοβαρά σε αυτό το θεσμό. Και έτσι εγώ έχω βάλει σαν προτεραιότητα να οργανώσω επί το βέλτιστον την πολιτική προστασία του Δήμου μας. Έχω κάποιες ιδέες στο μυαλό μου, εφόσον εκλεγούμε βέβαια, και συζήτηση με το Δήμο και σύμφωνα με τις δυνατότητες του Δήμου μας, θα δω αν μπορέσω να οργανώσω και να θωρακίσω την περιοχή του Δήμου μας από τους κινδύνους και τις συνέπειες των φυσικών καταστροφών. Mm-hmm. Τι θα μπορούσε να κάνει ένας Δήμος με την γνώση που έχετε και με την εμπειρία που έχετε για να θωρακίσει το Δήμο του, γιατί έχουμε δει
και τεράστιες καταστροφές. Ναι. Και πρόσφατα, μάλιστα. Και πρόσφατα, είτε είναι πλημμυρικές καταστροφές, είτε είναι καταστροφές οι οποίες προέρχονται από πυρκαγιές. Να θυμηθεί κανείς την τραγωδία στο Μάτι και πόσο εύκολο είναι να θρηνήσουμε τόσα θύματα. Πώς μπορεί ένας Δήμος λοιπόν να θωρακιστεί, λοιπόν, κύριε Καρδιάκη? Κύριε Σφακελάκη, υπάρχει η νομοθεσία που προβλέπει τα πάντα. Η πολιτική προστασία είναι νομικά και νομοθετικά είναι πολύ καλά οργανωμένη. Πλην όμως κολλάμε στο γνωστό ελληνικό φαινόμενο της μη χρηματοδότησης. Mm. Δηλαδή δεν δίνονται ανάλογα χρήματα στην πολιτική προστασία για να οργανωθεί, να προασπίσει και το περιβάλλον για τη ζωή και την προστασία των πολιτών. Δηλαδή δεν έχουμε τα υλικοτεχνικά μέσα που απαιτούνται. Και προφανώς δεν τα έχουμε διότι δεν υπάρχουν ανάλογες πιστώσεις. Παράδειγμα, σας λέω τώρα ότι ένα μικρό παράδειγμα είναι ο καθαρισμός των μπαζών και των ερμάτων το καλοκαίρι. Το οποίο κατά κόρον δεν γίνεται λόγω ελλείψεως μηχανημάτων και υλικοτεχνικής υποδομής. Με συνέπεια, με την πρώτη πιθανή καταιγίδα του χειμώνα να έχουν προβλήματα πλημμυρικά. Άρα, μιλάμε και για το κομμάτι λοιπόν της, καθαρά της πρόληψης, του σχεδιασμού. Ναι, τριπλός είναι ο ρόλος της πολιτικής προστασίας, μπορώ να πω. Ναι. Ο ένας είναι προληπτικός, που παίρνει όλες τις απαραίτητες δράσεις και μέτρα η πολιτική προστασία ώστε να εξαλείψει ή να μειώσει τον κίνδυνο και την πιθανότητα εκδήλωσης κάποιου περιστατικού. Βέβαια, δεν μπορεί να το εξαλείψει τελείως, καθότι όλοι γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος είναι πολύ μικρός στη φύση. Έτσι. Mm-hmm. Ο δεύτερος ρόλος της πολιτικής προστασίας θα ήταν, είναι ο καταστατικός. Δηλαδή, κατά την ώρα του συμβάντος, ο ρόλος της πολιτικής προστασίας είναι να οργανώσει και να συντονίσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που συμμετέχουν στην αντιμετώπιση αυτού του συμβάντος. Γι' αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Γιατί την ώρα του συμβάντος, όπως καταλαβαίνετε, τα συμβάντα αυτά είναι εκτάκτου ανάγκης, είναι πολύ μεγάλα και σοβαρά και επικίνδυνα και δημιουργείται ένας πανικός. Και εκεί είναι το δύσκολο τώρα της πολιτικής προστασίας. Το τρίτο κομμάτι είναι το θεραπευτικό, μπορώ να πω. Δηλαδή, πώς θα μειώσουμε τις συνέπειες μετά την καταστροφή της καταστροφής. Τι κάνουμε μετά, και αυτό είναι. Και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό κομμάτι, γιατί προκύπτουν πάρα πολύ σοβαρές ζημίες. Αν σκεφτούμε φέτος τι έγινε στα Χανιά. Η αποκατάσταση του ζημιών ήταν ένα πολύ μεγάλο και δύσκολο κομμάτι. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν θα αρχιστούν πια στα μέσα της τοπικής κοινωνίας, πρέπει να ζητήσουμε μέσα από παραπάνω υπηρεσίες, είτε από την περιφέρεια, είτε από πάνω από τη Γενική Γραμματεία της Αθήνας. Mm-hmm. Και νομίζω ότι έχει να κάνει και με τις συνεργασίες που πρέπει να αναπτύσσει ένας Δήμος. Φυσικά, και η αυτοδιοίκηση. Και αυτό έχω σαν σκοπό και εγώ, έτσι, οργανώντας το αρχείο το δικό μας, να συνεργαστώ πάρα πολύ καλά με την πολιτική προστασία της αποκεντρωμένης, mm-hmm. την πολιτική προστασία της περιφέρειας Κρήτης, ακόμα και την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας που εδρεύει στην Αθήνα. Να δούμε αν καταφέρουμε να οργανώσουμε καλύτερα και επί το βέλτιστο, όπως σας είπα, την περιοχή τη δικιά μας. Πατάτε πάνω στις γνώσεις και στην εμπειρία που έχετε. Λογικά, νομίζω ότι έχω και την εμπειρία. Έχω εμπειρία και από διαχείριση εκτάκτων αναγκών και συμβάντων. Και ξέρω πού πονάει το σύστημα και νομίζω ότι εμείς οι έστω είμαστε πιο κατάλληλοι για να ανταπεξέλθουμε αυτές τις υποχρεώσεις. Το προσωπικό σας όραμα σε ό,τι έχει να κάνει με την ανάπτυξη της περιοχής, έτσι για να φύγουμε και λίγο από το κομμάτι της πολιτικής προστασίας, την ανάπτυξη της περιοχής, πώς οραματίζεστε να τη δείτε? Έχετε μεγαλώσει σε αυτή την περιοχή, τη βλέπετε να αλλάζει, τη βλέπετε να γίνονται βήματα, ενδεχομένως κάπου να εντοπίζετε ότι δεν γίνονται κιόλας. Πώς τη φαντάζεστε? Σε άλλους το μη γίνονται, σε άλλους δεν γίνονται. Εμείς τώρα έχουμε την πολιτεία ή τη. Τώρα, πούμε τώρα, για το αεροδρόμιο, τώρα πρέπει να πούμε κάτι. Έχουμε την δυνατότητα της δημιουργίας του αεροδρομίου, που είναι ένα μεγάλο έργο, το οποίο νομίζω ότι είναι πρωτόγνωρο για την Κρήτη, αλλά για την Ελλάδα. Είναι μια επένδυση πολλών εκατομμυρίων, το οποίο θα αλλάξει όλο το τοπίο, το κοινωνικό, το οικονομικό και το περιβαλλοντολογικό. Mm-hmm. Από αυτό λοιπόν θα προκύψουν και κάποια οικονομικά ζητήματα. Και ο σκοπός και πρόθεση της παράταξης του Δήμου μας είναι, αν μπορέσουμε να επαναδιαπραγματευτούμε όσον αφορά τη σύμβαση που έχει ήδη υπογραφεί, υποφελία της τοπικής κοινωνίας και του Δήμου μας. Mm-hmm. Σίγουρα θα δοθούν κάποιες ευκαιρίες της οικονομικής πίσω στην περιοχή. Πλην όμως, στον αντίβαρο έχουμε και τα προβληματολογικά θέματα, τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά. Έτσι, μεταξύ αυτά δεν μπαίνουν στις ζυγαριές. Και ένας από τους στόχους μας είναι και αυτός. Δηλαδή, πώς θα μπορέσουμε εμείς, σαν Δήμος, να έχουμε εποπτή άμεση και αξίωση ώστε όλες οι περιβαλλοντολογικές μελέτες που έχουν υπογραφεί να εφαρμοστούν στο ακέραιο και ακόμη περισσότερο αν μπορούμε να τις βελτιώσουμε. Γιατί έχουν υπογραφεί περιβαλλοντικές μελέτες, υπάρχουν περιβαλλοντικές. Και νομίζω τώρα θα πάρει από τη Βουλή το θέμα του αεροδρομίου. Ναι. Πήγε προσκύρωση στη Βουλή. Ένα άλλο πάλι θέμα. Είναι το οποίο, ένα μεγάλο αναπτυξιακό στοιχείο. Μεγάλο σίγουρα, ναι, το οποίο δημιουργεί και καλά και κακά βέβαια. Εμείς μια άλλη πρόθεση που έχουμε σαν παράταξη είναι αυτούς οι οποίοι έχουν πληγεί από την εγκατάσταση του αεροδρομίου που είναι αρκετοί αγρότες. Περιουσιακά εννοείται. Ναι, έχουν χάνει πάρα πολύ περιουσία και ίσως να μην έχουν τις πόρους να ζήσουν αξιοπρεπώς. Αν μπορέσουμε μέσω
είτε με το Δημόσιο είτε ο Δήμος ο ίδιος, να μπορέσει ανταποδοτικά να τους ωφελήσει κάπως, ώστε να ισοσταθμίσουμε τις απώλειες τους και εισοδήματος. Ο Δήμος Μηνώ, παιδιά, όδος, ολόκληρη η περιοχή, άσχετα με την ποια δημοτική αρχή θα είναι στο τιμόνι ή όχι, θα κληθεί να διαχειριστεί το μεγάλο αυτό ανεπτυξιακό έργο. Είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση, μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για να το δούμε θετικά. Πρόκληση και ευκαιρία. Έτσι, πρόκληση και ευκαιρία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή μας την συνάντηση, έτσι θα το πω, κύριε Ραβιάκη, γιατί επανασυνάντηση. Χαίρομαι που σας συναντώ ξανά μετά από τόσα χρόνια και θα τα λέμε αυτοδιοικητικά πλέον. Πάλι πώς το λέω. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που με κάνατε να πω τη γνώμη εδώ πέρα και τις απόψεις μου. Να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση και να κάνω μια σύσταση από την ευκαιρία να είναι πάρα πολύ προσεκτική οδηγή τη Μεγάλη Εβδομάδα, να μην έχουμε τροχιά αντισύμματα και να μην έχουμε πάλι ένα απματωμένο Πάσχα. Κάθε χρόνο τα συζητούσαμε, κύριε Ραβιάκη, και μακάρι να είναι ανάμακτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.